Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Βιβλία παιδικής λογοτεχνίας, γραμμένα στα γερμανικά, παρέδωσε σήμερα το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής ο πρόξενος του Γενικού Προξενείου Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Κάρσταν Μούλερ. Στόχος της δωρεάς είναι η αξιοποίηση των βιβλίων από το αναγνωστικό κοινό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καθώς και η διευκόλυνση των παιδιών που μαθαίνουν τη γερμανική γλώσσα. Ας δούμε περισσότερα για το θέμα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στόχος της δωρεάς είναι η αξιοποίηση των βιβλίων από το αναγνωστικό κοινό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομωτινής και η διευκόλυνση των παιδιών που μαθαίνουν τη γερμανική γλώσσα. Το Γενικό Πρόξενο συνόδευε ο επίτιμος πρόξενος της Γερμανίας στην Κομωτινή Σταμάτης Κουρούδης, ενώ παρόντες ήταν και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιάννης Κυριαζής, η πρόεδρος της ΔΕΚΕΠΑΚ Νατάσα Λιβεριάδου και ο προϊστάμενος της βιβλιοθήκης Δημήτρης Κατσιμίγας. Ο Δήμαρχος Κομωτινής Ιωάννης Γκαράνης ευχαρίστησε θερμά τον πρόξενο κύριο Μίλλερ για τη χειρονομία και δήλωσε πως μπορούν να εμπλουτίσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Σημείωσε τη μεγάλη έκταση εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας στην περιοχή μας, όπου έχουν επιστρέψει μετανάστες που δούλεψαν για χρόνια στη Γερμανία. Ο πρόξενος κύριος Μίλλερ έδωσε έμφαση στην επιθυμία του Γενικού Προξενείου για εξωστρέφεια. Εξήγησε πως έρχεται συχνά στην Κομωτινή λόγω και της παρουσίας του κυρίου Κουρούδη στην πόλη. Σημείωσε δε πως ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για γερμανόφωνα παιδικά βιβλία, εκ των οποίων διέκρινε το αγαπημένο του, τον Μικρό Πρίγκιπα, μεταφρασμένο στα γερμανικά. Ο κύριος Κουρούδης αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι στη Θράκη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η εκμάθηση των γερμανικών τόσο στα σχολεία όσο και στα φροντιστήρια. Πρότεινε μάλιστα η επόμενη δωρεά να αφορά και βιβλία για μεγαλύτερες ηλικίες. Ο πρόξενος πρόσθεσε ότι σε επόμενη επίσκεψή του σχεδιάζει να συναντηθεί με εκπαιδευτικούς της περιοχής. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε ανταλλαγή δώρων. Η δωρεά αφορά σε σύγχρονα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας στη γερμανική γλώσσα που αγοράστηκαν από το Γενικό Προξενείο κατόπιν σχετικής μελέτης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομωτινής και η προσφορά εντάσσεται σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του Γενικού Προξενείου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη με περιφερειακές βιβλιοθήκες. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν τη μεγάλη τιμή που είναι μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστούμε για την προσφορά των βιβλίων που κάνει στην καινούργια ανανεωστή στα βιβλιοθήκη μας. Wir danken Ihnen sehr für diese Bücherspende, die Sie vornehmen an unsere Bibliothek, die, wie Sie auch wissen, jetzt restauriert worden ist neuerdings. Είναι σίγουρο ότι θα βρει τη γωνιά το βιβλίο, το γερμανικό, μια γωνιά. Sie können sich sicher sein, dass die Bücher Ihre Nische finden werden. Και με τα χρόνια φιλίας που έχουμε οι χώρες μας, θα κοιτάξουμε και εμείς έτσι να προσπαθήσουμε να την εμπλουτίσουμε. Und Sie wissen, es gibt eine jahrzehntelange Freundschaft zwischen unseren zwei Ländern. Wir unsererseits werden auch versuchen, diese Nische so weit wie möglich mit noch mehr Büchern auszufüllen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Willkommen. Und für dieses tolle Geschenk. Es war uns, dem Generalkonsulat, aber auch mir persönlich sehr wichtig, aus der Stadt Thessaloniki herauszukommen und in die Fläche zu gehen. Σαν γερμανικό προξενείο είχε μεγάλη σημασία για εμάς, αλλά και για εμένα ως άτομο, δηλαδή είχε προσωπικά μεγάλη σημασία για εμένα να βγούμε από τη Θεσσαλονίκη και να έρθουμε και στα γύρω μέρη και σημεία της Ελλάδος για να κάνουμε δράσεις. Οπότε η Κομωτινή είναι 100% στο focus μας και δεν μπορούμε παρά να κάνουμε και εδώ μια στάση και να δούμε πώς μπορεί να γίνει η συνεργασία μας. Εγώ έχω βρεθεί αρκετές φορές ήδη στην Κομωτινή. Ένας λόγος είναι ότι βρίσκεται και ο κύριος επίτιμος πρόξενος στην Κομωτινή, ο κύριος Σταμάτης Κουρούδης. Αλλά σήμερα είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι επισήμως στην Κομωτινή, με τον επίσημο μου ρόλο. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και σας γνωρίζω σήμερα, κύριε Δήμαρχε. Και βέβαια, όταν κάνεις μια πρώτη επίσκεψη, την πρώτη σου εθιμοτυπική επίσκεψη, δεν θες να έρθεις και με άδεια χέρια. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να σας κάνουμε αυτό το μικρό δωράκι, το οποίο με χαροποιεί ιδιαιτέρως, γιατί δεν είναι μόνο οι Γερμανοί λογοτέχνες και συγγραφείς οι οποίοι είναι εδώ πέρα παρόντες στα βιβλία, αλλά είναι και βιβλία στα γερμανικά, δηλαδή γραμμένα στη γερμανική γλώσσα. Είχαμε μιλήσει βέβαια με τη βιβλιοθήκη για την επιθυμία, για το περιεχόμενο αυτής της δωρεάς, οπότε δεν ήταν απλά μια δική μας ιδέα να φέρουμε γερμανόφωνα βιβλία. Γνωρίζαμε ότι το επιθυμεί η βιβλιοθήκη να έχει γερμανόφωνα βιβλία. Οπότε εικάζω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τη γερμανόφωνη λογοτεχνία και αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως.
Αυτό που με ενθουσιάζει πραγματικά είναι ότι έχουμε ένα τόσο μεγάλο, μια τόσο μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων. Und και ένα βιβλίο που αγαπώ εγώ προσωπικά πολύ από τη δικιά μου παιδική ηλικία είναι ο Μικρός Πρίγκιπας. Und es ist toll, dass ein so kleines Buch einen so lange verfolgen kann. Και είναι έτσι πολύ συγκινητικό ότι ένα τόσο μικρό βιβλίο μπορεί να σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή. Και εγώ βέβαια δεν έρχομαι μόνο bei Ihnen möchte ich mich bedanken mit Biblia, αλλά θα ήθελα και σας προσωπικά να σας ευχαριστήσω. Es sind nur Kleinigkeiten, ein paar kleine Geschenke. Σας έφερα δύο μικρά δωράκια κι εγώ, τα οποία δεν θα τα ανοίξω βέβαια εγώ. Είναι περιτυλιγμένο, οπότε θα τα ανοίξετε εσείς. Bitte sehr. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η γλώσσα γερμανική είναι μια γλώσσα που μιλιέται και σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα αρκετά. Και η απόδειξη είναι ότι η κόρη μου μένα μαθαίνει γερμανικά, έδωσε προχθές στο Γκέτε τη Θεσσαλονίκη εξετάσεις. Οπότε την επόμενη φορά που θα δείξει το πτυχίο, θα τη φέρουμε να κάνει και τη μεταφράστρια. Θα σας δείξετε, μα. Das wäre sehr schön, denn. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά. Είχε schon Deutsch, es gibt sehr viele. Σε αυτό το τμήμα υπάρχει μεγάλη ανάγκη, δηλαδή χρειαζόμαστε καλούς διερμηνείς της γερμανικής γλώσσας, ελληνογερμανικά και γερμανοελληνικά. Υπάρχουν πολλοί βέβαια που μιλούν τη γλώσσα, αλλά η διερμηνία αυτού καθεαυτού είναι ένα επίπεδο πιο πάνω. Και χαίρομαι πολύ όταν υπάρχουν δίγλωσσα άτομα και χαίρομαι ακόμα περισσότερο όταν αυτά τα δίγλωσσα άτομα μπορούν σε ένα επαγγελματικό επίπεδο να βοηθήσουν την επικοινωνία. Έτσι είναι, γιατί οι μετανάστες που ήταν στη Γερμανία μιλούν τη γλώσσα, αλλά μιλούν με ένα δικό τους τρόπο. Αν με επιτρέπετε να πω δύο λέξεις μόνο, ότι στη Θράκη αυτοί που μαθαίνουν γερμανικά τα παιδιά είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι σε άλλες περιοχές και όχι μόνο στα φροντιστήρια, αλλά και αυτοί που μαθαίνουν και στα σχολεία. Και αυτό επειδή και στα σχολεία, τα γυμνάσια δηλαδή, είναι αρκετά τα παιδιά που μαθαίνουν, ίσως την επόμενη φορά να φέρουμε και βιβλία που είναι για μεγαλύτερους για τους εφήβους. Μιλάω σαν κομμωτιδέως τώρα, όχι σαν εφήβους. Und dann können wir mal schauen, wie wir das noch fortsetzen können. Κύριε Κουρούτη, χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρετε αυτό, γιατί όντως και εμένα προσωπικά αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η επόμενη μου επίσκεψη, λοιπόν, θέλω να έχει ως στόχο να συναντηθώ με δασκάλους και καθηγητές για να υπάρξει μια ουσιαστική ανταλλαγή πάνω σε αυτό το ζήτημα. Kurz zu uns bitten. Πριν τελειώσει αυτή η παράδοση, ας πούμε, των βιβλίων, θα ήθελα να έρθει και ο κύριος Κατσιμίγας λίγο σε εμάς. Denn auch für Sie, stellvertretend für Ihr gesamtes Team, habe ich ein paar Kleinigkeiten mitgebracht, die auch so liebevoll verpackt sind, dass ich sie auspacken gerne Ihnen überlasse. Γιατί έχουμε φέρει και για εσάς δύο μικρά δωράκια. Θα παραδείγουμε σε εσάς, αλλά είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα σας. Wir danken sehr, also das Sie sehen das Gebäude ist neu, das Team. Μαζί μας βέβαια έχουμε και τον αρχιδήμαρχο της βιβλιοθήκης, είναι ο άνθρωπος που λειτουργεί μαζί με τους ανθρώπους. Mit uns ist auch der Vizebürgermeister, den wir ja auch kennengelernt hatten. Είναι ξεχωριστό κομμάτι και πολύ μεγάλο για μας. Γι' αυτό έχουμε και έναν αρχιδήμαρχο ο οποίος λειτουργεί όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι μια δύσκολη διαδικασία που πρέπει να λειτουργήσει όλη αυτή η βιβλιοθήκη και ό,τι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Οπότε υπάρχει αρχιδημαρχία παιδείας που βοηθάει στην όλη τη διαδικασία. Και από τη μεριά μας, όπως θα είπαμε και όλοι, δεν έχω βέβαια προηγουμένως, εμείς να δηλώσουμε πραγματικά τη μεγάλη μας χαρά, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, για την έλευσή σας στην πόλη μας και για αυτή τη δωρεά που μας κάνατε, που και πάλι το λέμε, σηματοδοτεί ίσως την έναρξη μιας συνεργασίας που θα έχουμε και στην πόλη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι είναι λιγοστό με το προσωπικό, αλλά είναι άξιο πραγματικά. Και όπως σας είπα, ο στόχος μας είναι να γίνει ένας πολυχώρος πολιτισμού εδώ, η δημοτική μας βιβλιοθήκη. Σε αυτό το εμβληματικό κτίριο που στεγάζεται. Όντως, πρόκειται για ένα πανέμορφο κτίριο και πιστεύω ότι πάρα πολύ καλά κάνετε. Θα ήταν κρίμα, δεν θέλω να πω, αλλά ας το θέσουμε έτσι, θα ήταν κρίμα να χρησιμοποιηθεί μόνο ως βιβλιοθήκη. Πολύ καλά κάνετε που θέλετε να το αναδείξετε ως έναν χώρο συνάντησης του πολιτισμού. Έτσι. Και πάλι σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστούμε μας και ευχόμαστε καλή διαδρομή στο σύντομο πέρασμά σας. Und beim nächsten Besuch werde ich ihn abfragen nach den 1000 ersten deutschen Wörtern, die er gelernt hat. Την επόμενη μου επίσκεψη να ξέρετε θα σας ρωτήσω για τις 1000 πρώτες γερμανικές λέξεις. Κωνσταντίνος Καραθοδωρής γεννήθηκε στο Βερολίνο 13 Σεπτεμβρίου 1893. 1800? 1893. Μήπως θα χρειαστώ ένα στυλό εκπληκτάκι.
Και αυτό έγινε γιατί ο παπάς του ήταν πρέσβης της Τουρκίας στη Γερμανία. Dies weil sein Vater türkischer Botschafter in Deutschland war. Μετά πήρε μετάθεση στο Βέλγιο. Dann hat ist er nach Belgien gezogen. Οπότε σπούδασε εκεί. Wo er auch studiert hat. Στρατιωτική σχολή πολιτικών μηχανικών στο Βέλγιο. Ως μαθητής βέβαια πήρε δύο φορές απανωτές το πρώτο βραβείο στα μαθηματικά στη χώρα. Αυτό δεν ξανάγινε ποτέ. Ξεκινάει η καριέρα του στην Αίγυπτο ως επιβλέπων πολιτικός μηχανικός στο φράγμα του Ασιούτ, του Ασουάν και στο εσωτερικό της πυραμίδας του Χέοπα. Και όμως, σε ηλικία 27 ετών, ανακαλύπτει ότι ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν τα μαθηματικά. Και έτσι παρατάει την περίοπτη αυτή η καριέρα, παρά τις διαμαρτυρίες των φίλων και της οικογένειας, και πάει να σπουδάσει μαθηματικά στο κατεξοχήν μαθηματικό κέντρο του κόσμου τότε, το Γκέντιγκεν. Πήγε στην αρχή στο Βερολίνο. Είδαν οι καθηγητές του ότι αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο και λέει θα πας στο Γκέντιγκεν. Το Γκέντιγκεν, ίσως να γνωρίζετε, έχει βγάλει 40 νομπελίστες. Εμείς έχουμε επισκεφτεί το Γκέντιγκεν, τώρα θα ξαναπάμε. Γιατί άνοιξε μια επιστολή του Καρατοδωρή. Μετά από 50 χρόνια που ανοίγει. Μετά το Γκέντιγκεν πήγε στο Βερολίνο, δίδαξε και εκεί. Nach Göttingen, nach seinem Studium hat in Berlin gelehrt. Και μετά στο Μόναχο, όπου πέθανε και εκεί. Wo er auch verstorben ist. Το έργο του, πολύ μεγάλο, γραμμένο στα γερμανικά κυρίω. Sein Werk ist. Μάλιστα με τον πόλεμο, όταν είχε καταστραφεί τα άπαντα, ξανατυπώθηκαν το 1943 στο τυπογραφείο της Λειψίας. Στη Γερμανία έδρασαν πραγματικά οι αυτοκράτορες της επιστήμης όπως είναι ο Φέλιξ Κλάιν, Ντέιβιντ Χίλμπερτ, Σβάρτς, Φρομπένιους, Μπρούμενταλ. Αλλά όλοι αυτοί, όπως προκύπτει και από περιοδικά που θα σας δείξω και από γράμματα, υποκλίνοντας Κωνσταντίνου Καραθοδωρή. Εγώ τώρα, φτιάχνοντας το μουσείο, όσες φορές πήγα στη Γερμανία, όλους τους ακαδημαϊκούς που γνώρισα εκεί, συμφωνούσαν και από κοινού μου λέγανε την εξής φράση. Λες και είναι σλόγγαν. Ο Καραθοδωρή το μεγάλο δώρο της Ελλάδας στη Γερμανία. Και ότι είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας μαθηματικός μετά τους αρχαίους. Εγώ τώρα που έχω την ευτυχή συγκυρία να σας γνωρίζω, θα σας καταθέσω ένα αίτημα. Στο Γκέντιγκεν, στα σπίτια των μεγάλων επιστημόνων, έχει απ' έξω μια πινακίδα που γράφει το όνομά τους και πότε έζησαν. Αν μπορείτε, θα δίνω και την επιστολή να μεσολαβήσετε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εκεί έκανε οικογένεια, εκεί παντρεύτηκε, εκεί διδάξε. Το Μόναχο έχει αμφιθέατρο Καραθοδωρή. Αν θέλετε να το προωτήσετε. Ich finde es bemerkenswert. Εγώ το θεωρώ εξαιρετικά ότι έπρεπε να έρθω στη Βόρεια Ελλάδα για να μάθω κάτι για την γερμανική ιστορία ό,τι αφορά την επιστήμη. Να σα πω κάτι ενδιαφέρον για αυτό που λέτε. Interessant zu dem diesbezüglich was Sie sagen ist. Η Γερμανία όντως τιμά τον Καραθοδωρίδη όντως. Έγινε ένα σχολείο ελληνικό Κωνσταντίνου Καραθοδωρή στο Μόναχο. Α, was? Ναι, είναι γραμμένο στα γερμανικά. Eine griechische Schule gegründet wurde, die Herrn Καραθοδωρής gewidmet ist. Αυτό είναι γραμμένο τώρα. Αυτό θα το γνωρίζετε. Είναι μαθηματικός, είναι εδώ υπουργός.
αυτή τη γνωρίζετε εδώ, είναι υπουργός οικογένεια, λέγεται αυτή. Έγραψαν πολύ ωραίους λόγους για τον Καραθοδωρή και αυτοί όλοι ήταν υπουργοί που μιλήσαν στον Μόναχο, τα γερμανικά. Liegt ja auch Karathodori zu Monat. Das ist das Karathodorus-Lyzeum in München. Ja. Nicht nur das ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Sich in dem Bereich viel mehr auskennen, viel besser auskennen, als ich das tue. Ich freue mich, dass ich etwas über die germanische Epistemie antworten kann. Ich freue mich, dass ich viel mehr über diesen Bereich weiß, als ich das tue. Ich freue mich, το ότι βρίσκεσαι εδώ και βρισκόμαστε εμείς στην ευχάριστη θέση να πληροφορούμε και γι' αυτό και είστε από τους τυχερούς, γιατί αυτός ο χώρος πρόσφατα λειτουργεί, γιατί ήταν σε άλλο κτίριο πρώτα. Περάστε να ρίξετε μια ματιά και στα εξέμα. Und zudem sind Sie einer der Ersten, der die Möglichkeit hat, dieses neue Gebäude zu besichtigen und auch dieses Museum zu sehen. Darüber freue ich mich sehr und lassen Sie mich das noch sagen, weil Sie mir diesen... Gelei Ancinia του Εφευρίσκη Πρωτοφανή και παρέβησαν τα γερμανικά πρωτόκολλα για να τον κάνουν απευθείας καθηγητή. Ο Χίλβερτ όταν διάβασε με τον Κλάιν την εργασία του Καραθοδωρή ξεπερνούσε τις γνώσεις που υπήρχαν μέχρι τότε και πρότεινε τον Κλάιν και τον Μικόφσκι να το κάνουν κατευθείαν καθηγητή παρακάπτοντας το γερμανικό πρωτόκολλο. Τις προσπάθειες τις δικές του ήταν δηλαδή η ψυχή και το σώμα που λέμε, που αναδείχθηκε η προσωπικότητα αυτού του κυρίου του Καραθεοδωρή, ο οποίος υπήρξε μεγάλος μαθηματικός, ήταν μάλιστα και σύγχρονος και είχε σχέσεις και με τον Αϊνστάιν, πιστεύω ότι υπόλοιπο το είδαμε, αλλά και με την όλη η οικογένεια του Καραθεοδωρή, που ανέδειξε προσωπικότητα όπως και ο νομικός που σας είπε προηγουμένως. Είναι πραγματικά ένα μουσείο, έχει δηλαδή το όνομα Καραθεοδωρή, έχει μια ας το πούμε αναγνωρισιμότητα παγκόσμια. Και αυτό που είπε προηγουμένως προς Θεός, ότι και εμείς στην Ελλάδα το ανακαλύπτουμε, είναι πραγματικά έτσι είναι. Και βέβαια για μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή που σε αυτό το εμβληματικό κτίριο, μαζί με την δημοτική βιβλιοθήκη, βρίσκεται και αυτό το μουσείο. Και για κάθε επισκέπτη να μπορεί έτσι να μαθαίνει για την προσωπικότητα του Καραθοδωρή και της οικογένειάς του. Γιατί θα έχω πολύ λέει άλλη μια παράδειγμα την κοινή, την mich zu treffen und die, mir diese Bibliothek und das Planmuseum zu zeigen. Το κτίριο αυτό είναι δωρεά ενός πολύ μεγάλου Ευεργέτη, Κομωτινέου Ευεργέτη, προς την πόλη της Κομωτινής, του Νέστορα Τσανακλή. Νέστορα Τσανακλής. Γεννήθηκε στην Κομωτινή το 1851. Βρέθηκε σε ηλικία 15 χρονών στην Αίγυπτο. Im Alter von 15 war in Ägypten. Για να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη, γιατί ήταν πάρα πολύ φτωχός και χωρίς κανένα μέλλον. Και έφτασε να γίνει ο πρώτος σε παγκόσμιο επίπεδο εργοστασιάρχης, έτοιμου τσιγκάρου σε όλο τον κόσμο. Und, δεν ξέχασε ποτέ την πόλη του. Er hat seine Stadt nie vergessen, seine Herkunft sozusagen. Το 1906 έρχεται και θεμελιώνει αυτό εδώ το κτίριο. Und 1906 kehrt er zurück nach Komotini
το οποίο τελείωσε, αποπερατώθηκε το 1907. Dieses Gebäude ist 1907 fertiggestellt worden. Λειτουργήσε ως αστική σχολή, δηλαδή κάτι σαν λύκειο ή έκτης περίοδου. Diese Εστέγασε για πολλά χρόνια ορφανοτροφείο, κατά καιρούς διάφορες διοικήσεις, ώσπου για τα τελευταία χρόνια από το 1972 μέχρι το 2000 ήταν η έδρα του Πανεπιστημίου. Μετά σχεδόν κατέρευσε. 2000, dann, ab 2000, από το χρόνο, ist es aufgrund des Alters, μέχρι που ήρθε στα χέρια του Δήμου και με ευρωπαϊκό πρόγραμμα αναστηλώθηκε και χρησιμοποιείται ως, dann in die Hände der Stadt übergegangen ist. Ως δημοτική βιβλιοθήκη και ως χώρος πολιτισμού. Und jetzt steht dieses Gebäude vor uns als Bibliothek und Kulturtreffpunkt allgemein. Wenn man davon ausgeht, dass eine Bibliothek ein Zentrum der Kultur ist, dann αν κάποιος κάτσει και σκεφτεί ότι η βιβλιοθήκη αυτού καθεαυτού είναι ένα κέντρο του πολιτισμού, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να τύχει σε αυτό το κτίριο. Es hat nun eine sehr Distanz. Έχει μια μεγάλη ιστορία από ό,τι μας ενημερώνεται αυτό το κτίριο. Προσωπικά θεωρώ ότι έφτασε στο καλύτερο σημείο που θα μπορούσε να είναι τώρα και να λειτουργεί σαν βιβλιοθήκη. Και είναι αυτό που οραματίστηκε ο Τσανακλής. Und ich muss dazu sagen, das war auch die Vision von Tsanaklis. Ήθελε δηλαδή να είναι εκπαιδευτήριο και για πολλά χρόνια έφερνε, όσο ζούσε μάλλον, έστεινε κάθε χρόνο 200 χρυσές λίρες για να πληρώνονται καθηγητές, δάσκαλοι και για να συντηρείται το κτίριο. Κάτι που ίσως και εσείς δεν το ξέρετε, ότι πριν 8-9 χρόνια το Ελληνογερμανικό Επελητήριο έκανε στην Ξάνθη μία έκθεση με διαφημίσεις προϊόντων. Δεν ξέρω, στο μάτι μου. Και είναι στα σχέδιά μας να κάνουμε ένα συνέδριο για τον Τσανακλή. Είναι δύσκολο γιατί είναι λίγα τα τεκμήρια και τα όσα μας έχουν μείνει και να χρησιμοποιήσουμε και αυτή την έκθεση. Για να τελειώσω, αυτό για να το πεις και στο τέτοιο, ήταν έκθεση από διαφημίσεις προϊόντων γερμανικών στην Ελλάδα και ελληνικών στη Γερμανία. Τα ελληνικά στη Γερμανία. Με το νεοεκλεγέννη Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου συναντήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, προκειμένου να τους ευχηθεί καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα και να ζητήσει τη συνεχή και συστηματική συνεργασία τους για τα ζητήματα της τοπικής αγοράς. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα ευχήθηκε στο νεοεκλεγήν Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Τον βουλευτή ενημέρωσε συνολικά η πρόεδρος Κική Κωνσταντινίδου, επιδίδοντάς του τη σχετική ετήσια έκθεση για την αγορά της Ροδόπης του 2020. Όλα τα νέα μέλη ενημέρωσαν για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικοί επαγγελματίες και κατέθεσαν και σχετικές προτάσεις δράσης. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα ζητήματα και τόνισε ότι κοινός μας στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος των συμπολιτών μας, αλλά και η διεύρυνση του καταναλωτικού μας κοινού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους. Πρώτον, με την αύξηση των φοιτητών και των σπουδαστών της σχολής αστιφυλάκων, οι οποίοι πρέπει να διευκολύνονται περισσότερο να κυκλοφορούν στην πόλη, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Δεύτερον, με την ενθάρρυνση στη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων στη Ροδόπη από σχολεία, συνέδρια, διερχόμενα γκρουπ, σχολές δικαστών, διπλωματική ακαδημία, στρατιωτικές σχολές και πολλά άλλα. Και τρίτον, με πολιτικές προσέλκυσης τουριστών από τα Βαλκάνια, με τελικό ή ενδιάμεσο σταθμό τη Ροδόπη, αφού πρώτα διεκδικήσουμε το άνοιγμα της νηφαίας και για λεωφορεία με στόχο τις στοχευμένες εκδρομές. Επίσης, ο κ. Τηλιανίδης μίλησε για ειδικά κίνητρα φορολογικά, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή καταναλωτών στις γειτονικές χώρες για αγορές και επισήμανε την ανάγκη διοδίων στον κάθετο άξονα, με στόχο τα έσοδα να δαπανώνται εκτός από τη συντήρηση του δρόμου και για την τουριστική ανάπτυξη του νομού. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ευχαρίστησε τον βουλευτή για την πρωτοβουλία και δεσμεύτηκε για αλληλοενημέρωση και συστηματική συνεργασία με στόχο τη στήριξη και την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και της κοινωνίας. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Δημήτρης Χαρίτου, στην ομιλία του σήμερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2022, τόνισε μεταξύ άλλων πως ο προϋπολογισμός δεν απαντά στις μεγάλες ανάγκες που δημιουργούν η πανδημία και η ακρίβεια. Ανέφερε δε ότι η κυβέρνηση στη Θράκη, μέσω της Διακομματικής Επιτροπής,
πουλάει ευχές και ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα στο Ταμείο Ανάκαμψης ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα. Ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας το πρώτο βράδυ, παρουσίασε μια ειδηλιακή εικόνα της κατάστασης. Η ανεργία, είπε, μειώθηκε. Έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη. Όταν σε κάθε οικογένεια ένα ή δύο παιδιά αναζητούν μάταια εργασία. Η φτώχεια, είπε, έχει συρρυκνωθεί. Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα. Όταν την ίδια στιγμή τα νοικοκυριά αγκομαχούν να βγάλουν το μήνα. Ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις κατά 500 εκατομμύρια χωρίς να πει ποιον οι λογαριασμοί φούσκωσαν. Δικαιολογημένα κάθε καλόπιστος θα αναρωτιέται. Ή ο Υπουργός απευθυνόταν σε πολίτες κάποιας άλλης χώρας ή κοινός μας εμπέζει. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που ο κόσμος ζει στην αβεβαιότητα της πανδημίας. Αντιλαμβάνεται τη διεθνή διάστασή της, αλλά καταλαβαίνει πολύ καλά ότι αποτύχατε όταν έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων στην Ευρώπη. Αφήσατε τη χώρα υγειονομικά ανοχήρωτη και τώρα που ήρθε στο φως η μελέτη Λίτρα Τσιόδρα, ο βασιλιάς είναι γυμνός. Αποκαλύφθηκαν τα ψεύδη που συνειδητά έλεγε ο Πρωθυπουργός για τους θανάτους χιλιάδων συμπολιτών μας, ενώ όφιλε από τη θέση του να γνωρίζει τα αποτελέσματα της μελέτης και κυρίως να μην κρύβει την αλήθεια. Αναρωτιέμαι σε ποια χώρα της Ευρώπης θα μπορούσε να σταθεί ένας Πρωθυπουργός που ψεύδεται κατά αυτόν τον τρόπο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πώς απαντά στα δύο μεγάλα μέτωπα της πανδημίας και της ακρίβειας ο φετινός προϋπολογισμός που συμπυκνώνει τις πολιτικές που θα ασκηθούν? Κηρύξατε ουσιαστικά το τέλος της πανδημίας μόνο και μόνο για να δικαιολογήσετε τη μείωση κατά 820 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό των δαπανών για την υγεία. Τα 280 από αυτά θα λείψουν από τα νοσοκομεία μας. Στο νοσοκομείο Κομωτινής η μονάδα COVID της ΜΕΘ για όλη την περιφέρεια λειτουργεί οριακά με υποβαθμισμένες υπηρεσίες παρά την προσπάθεια των υγειονομικών. Το ίδιο και σε άλλες κλινικές. Χρόνιες παθήσεις, περιστατικά που χρειάζονται επέμβαση, παραπέμπονται σε βάθος χρόνου. Στην πραγματικότητα οθούνται στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η ανομολόγητη επιδίωξή σας. Φάνηκε άλλωστε όταν μεσούσεις της πανδημίας μεταβάλατε το χαρακτήρα του νέου νοσοκομείου Κομωτινής από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το μετατρέψατε σε ιδιωτικού δικαίου. Κυρίες και κύριοι, τα μέτρα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό για την πλειοψηφία της κοινωνίας και την πραγματική οικονομία μόνο ως λιγμένες ασπιρίνες μπορούν να χαρακτηριστούν. Για σας το τσουνάμι της ακρίβειας είναι παροδικό σύννεφο, όχι εκδήλωση της καταιγίδας που έρχεται για την πλειοψηφία της κοινωνίας, ιδιαίτερα για τους νέους μας. Ακρίβεια που ήδη συρρυκνώνει εισοδήματα, σαρώνει τζίρους και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Αντί να αυξήσετε τον κατώτατο μισθό τώρα στα 800 ευρώ, επιμένετε στην ντροπιαστική αύξηση από 1/1 σε 13 ευρώ το μήνα, δηλαδή σε 50 λεπτά την ημέρα. Σε ποια εργοδοτικά συμφέροντα έχετε δεσμευθεί και αθετείτε την υπόσχεσή σας για διπλάσια αύξηση του μισθού σε σχέση με το ποσοστό της ανάπτυξης? Αντί της 13ης σύνταξης που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς καταργήσατε, δίνετε για φέτος μόνο το βοήθημα των 250 ευρώ που εξανεμίστηκε ήδη από την ακρίβεια. Μειώνετε κατά 1,7 δις τις δαπάνες για τις αναγκαίες σήμερα κοινωνικές πολιτικές. Κυρίες και κύριοι, αγνοούνται από τον προϋπολογισμό. Είναι αόρατη η παραγωγή του πρωτογενούς τομέα, οι αγρότες, οι πνοτρόφοι μας, η μικρή ιδιαίτερα παραγωγή που είναι η πλειοψηφία και στη Ροδόπη. Οι αγρότες έπαθαν σοκ βλέποντας διπλάσιους τους λογαριασμούς της ΔΕΗ από πέρυσι λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής. Λογαριασμός με 265 ευρώ χρέωση κατανάλωσης, 346,95 ευρώ η ρήτρα αναπροσαρμογής. Σας τον καταθέτω. Εκτινάχθηκε κατακόρυφα το κόστος της παραγωγής, στην ενέργεια, στα αγροτικά εφόδια.
ράλι κάνουν οι τιμές των λιπασμάτων. 265 ευρώ είχε πέρυσι ο τόνος της νητρικής αμμονίας. 775 ευρώ φέτος, σχεδόν τριπλασιάστηκε, και μιλάμε για τη χονδρική. Ένα σακί λίπασμα, κύριε Υπουργέ, δεν είστε εδώ, που θα χρειαστούν τον άλλο μήνα οι αγρότες, αναλογεί σε πάνω από 200 κιλά σιτάρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας καταθέτω συγκριτικό πίνακα των τιμών. Αν δεν υπάρξει έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους μικρούς παραγωγούς, αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, αν δεν επιστρέψετε σε όλους τους αγρότες την παρακράτηση, αν δεν μειωθεί το αγροτικό ρεύμα, θα μείνουν χωράφια του χρόνου άσπαρτα. Η αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών που λέει ο Υπουργός θα μείνουν όνειρα θερινής νυχτός. Ακόμα περιμένουν οι αλλοπαραγωγοί τις ροδόπες που επλήγησαν από πρώιμους παγετούς για να αποζημιωθούν. Το ίδιο και η καπνοπαραγωγή που υποσχεθήκατε να τους δώσετε έκτακτη ενίσχυση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καμιά πρόβλεψη δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό στήριξης της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας που ασφιχτιά μέσα στην πανδημία, με μειωμένη την καταναλωτική ζήτηση, χωρίς ρευστότητα και αποκλεισμένη από τον τραπεζικό δανεισμό. Τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς που τους αποκλείσατε ουσιαστικά από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης των 12,28 δις? Σας καταθέσαμε ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για τη στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Εσείς δεν ακούτε. Αποκλείσατε την περιφερειακή ανάπτυξη από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Αντί να μειωθούν, θα διευρυνθούν οι περιφερειακές ανισότητες. Θα ανοίξει κι άλλο η ψαλίδα στο κατακεφαλήνα ΕΠ σε βάρος της περιφέρειας. Στη Θράκη, μέσω της Διακομματικής Επιτροπής, πουλάτε ευχές, ανέξοδες υποσχέσεις για έργα χωρίς να έχουν κανένα αντίκρισμα στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρότυπο ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα υποσχόταν ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα γίνει η Ροδόπη. Σε καχέκτυπο της χώρας τη μετατρέπεται. Τι έγινε με τη βιομηχανία Σέλμαν, το συνδυακό σταθμό της Νυμφαίας που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί πέρυσι το Μάρτι ότι όπου να ανοίγουν? Τι γίνεται με τα στεγαστικά δάνεια των παλινοστού των ομογενών για τα οποία οι τράπεζες εκδίδουν διαταγές πληρωμών? Επανειλημμένα μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου ζήτησα την κατασκευή του αρδευτικού φράγματος του κομψάτου με την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εσείς κάνετε πως δεν ακούτε. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες, ούτε στο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης για όλους. Η χώρα έχει ανάγκη από ένα εναλλακτικό, προοδευτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Σήμερα η ανάγκη αυτή γίνεται υπόθεση των κοινωνικών δυνάμεων που θέλουν και διεκδικούν την πολιτική αλλαγή για να ξαναέλθει η ελπίδα στην κοινωνία και η προοπτική στον τόπο μας. Ευχαριστώ. Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποίησε η Ένωση Αστρονομικών Ροδόπης από τις 13 12 έως τις 17 12 και ώρες από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο σταθμό αιμοδοσίας του νοσοκομείου Κομωτινής. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η Διευθύντρια της Αιμοδοσίας Κομωτινής, η κυρία Μαριάννα Ανδρεάδου. Καλησπέρα σας, κυρία Ανδρεάδου. Καλησπέρα σας. Πώς ήταν η προσέλευση στην αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης και πόσες φιάλες εν τέλει συγκεντρώθηκαν? Ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική. Ακόμα και τώρα έχουμε προσέλευση και είναι πάνω από 30 μονάδες έχουν δώσει εθελοντικά, έχουν δοθεί εθελοντικά όλες αυτές τις μέρες. Ακόμα δεν έχει γίνει η απόλυτη καταγραφή, για να σας πω το ακριβές νούμερο, αλλά είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν επάρκεια αίματος αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο σας? Ναι, υπάρχει. Έχουμε μόνο κάποιες ανάγκες σε κάποιες ομάδες, ίσως αλφα θετικό αν κάποιοι αιμοδότες μπορούν να προσέλθουν, αλλά από Δευτέρα θα ήταν, γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις αιμοδοσίες, γιατί βγάζουμε και κάποια αιμοπετάλια και χρειαζόμαστε από τη συγκεκριμένη ομάδα. Από Δευτέρα μπορούν να προσέλθουν κάποιοι αιμοδότες αλφα θετικοί, αν θέλουν, που χρειαζόμαστε κυρίως. Μάλιστα, να συνεισφέρουν σε αυτό το πολύτιμο έργο σας. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο και το σκοπό για τον οποίο έγινε αυτή η αιμοδοσία, ώστε να διατεθούν από την Ένωση στο Σύλλογο Καρκινοπαθών και φίλων του νομού Ροδόπης, Δύναμη Ψυχής. Ναι, αυτή η αιμοδοσία έγινε ακριβώς για αυτό το λόγο. Όσες μονάδες
δοθούν από την Ένωση Αστυνομικών, θα διατεθούν για το Σύλλογο Καρκινοπαθών Δύναμη Ψυχής. Μάλιστα. Θα γίνει δηλαδή μια εθελοντική προσφορά του εθελοντικά επίσης προσφερόμενου αίματος. Ουσιαστικά είναι μια εθελοντική αιμοδοσία για το Σύλλογο Καρκινοπαθών, για το Σύλλογο Καρκινοπαθών Δύναμη Ψυχής, η οποία εκδηλώνεται από την ελληνική αστυνομία. Εσκομωτινής. Μάλιστα, θα θέλαμε και επ' ευκαιρίας να μας θυμίσετε και σε εμάς και στους τηλεθεατές μας αφενός τα ωφέλη για την υγεία ενός ατόμου που αιμοδοτεί, αλλά και τις ανάγκες για αιμοδοσία που έχουμε στη χώρα μας. Οι ανάγκες για αιμοδοσία είναι συνεχείς. Κυρίως επειδή ακριβώς υπήρξε και αυτή η πανδημία COVID, έχουμε μία μείωση του εθελοντικά προσφερόμενου αίματος. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάποιοι ίσως φοβούνται, νομίζουν ότι... δεν ξέρω, για τους δικούς προσωπικούς λόγους νομίζω ότι δεν θέλουν να πάνε στο νοσοκομείο. Εγώ θέλω να τους ενημερώσω ότι το νοσοκομείο, η αιμοδοσία, νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας Κομωτινής βρίσκεται στο παλιό κτίριο του νοσοκομείου και δεν έχει καμία σχέση με το υπόλοιπο νοσοκομείο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να είναι έξω από το νοσοκομείο. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας απολύτως κίνδυνος στο να έρθουν και να δώσουν αίμα. Επίσης, τα ωφέλη, αν πιάσουμε τώρα τα ωφέλη. Τα ωφέλη είναι κυρίως ψυχικά. Γιατί αισθανόμαστε ότι κάνουμε κάτι πολύτιμο, το οποίο μπορεί να σώσει τη ζωή κάποιου συνανθρώπου μας. Και μάλιστα με μηδενικό κόπο από εμάς. Δηλαδή απλά με 10 λεπτά από το χρόνο μας. Τίποτα παραπάνω. Και επίσης έχουμε και ωφέλη στην υγεία μας, γιατί ειδικά στους άντρες υπάρχει μια ανανέωση του αίματος και αυτό κάνει πάντα πολύ καλό. Δηλαδή είναι κάποιοι που έχουν ειδικά υψηλό αιματοκρίτη είναι πολύ καλό για την υγεία τους. Μάλιστα. Ως μία ένδειξη λοιπόν αλτρουισμού και αλληλεγγύης προς τους συμπολίτες μας, ναι, που δίνουν καθημερινά τη μάχη τους, καλό θα ήταν λοιπόν να σπεύσουν να εμβολιαστούν, σωστά? Να εμβολιαστούν. Να δώσουν αίμα. Να δώσουν αίμα, ναι, ναι, να δώσουν αίμα. Ο εμβολιασμός είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει τώρα να το λέμε. Ναι. Και ο εμβολιασμός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει και στην αιμοδοσία αυτοί που έρχονται να είναι οπωσδήποτε όσο γίνεται πιο ασφαλείς. Δηλαδή να μην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να νοσούν και να μην το ξέρουν. Θέλουμε δηλαδή να είναι ασφαλές το περιβάλλον της αιμοδοσίας. Με αυτή την έννοια το λέω. Γιατί καθότι δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από άποψη αίματος. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αν υπάρχει αίμα εμβολιασμένο ή μη εμβολιασμένο ή οτιδήποτε. Αυτά όλα είναι, δεν ξέρω που τα βρίσκουν και τα λένε. Πρέπει να είναι απλά το περιβάλλον της αιμοδοσίας ασφαλές. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και καλό θα είναι να είναι εμβολιασμένοι. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Εμείς το αίμα, έχουμε μεγάλη ανάγκη από αίμα και όταν υπάρχει εθελοντική προσφορά, δεν μας νοιάζει αν είναι από εμβολιασμένος ο άνθρωπος ή μη εμβολιασμένος. Μία εθελοντική λοιπόν κίνηση προσφορά στους συμπολίτες μας. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Για να μην πιέζουμε κι εμείς, γιατί ξέρετε, είμαστε στη δυσάρεστη θέση μετά όταν δεν έχουμε αίμα, να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών, των νοσηλευόμενων, οι οποίοι θα σωναγούν όλα τους τα προβλήματα και τους πιέζουμε κι εμείς για να φέρουν να καλύψουν τις μονάδες που έχουν πάρει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν θέλουμε να κάνουμε εμείς ως αιμοδοσία, δεν θέλουμε να το κάνουμε ποτέ. Δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα καθόλου. Αν όμως υπάρχει επάρκεια εθελοντικά προσφερόμενου αίματος, το οποίο είναι και το πιο ασφαλές αίμα, γιατί ακριβώς ο άνθρωπος που προσφέρει το αίμα του είναι συνειδητοποιημένος, είναι ένας συχνός αιμοδότης, έρχεται κάθε 4 μήνες, γίνεται έλεγχος στο αίμα του κάθε 4 μήνες για όλα τα μεταδιδόμενα νοσήματα. Και για προληπτικούς λόγους λοιπόν. Ναι, ναι, και για προληπτικούς λόγους, ακριβώς, έτσι. Αυτό το αίμα είναι το πιο ασφαλές αίμα, το εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από τον κάθε πολίτη που θέλει να κάνει αυτή την πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Ηχηρό το μήνυμά σας και σαφής η έκκλησή σας. Ας ελπίσουμε να εις ακουστούν. Μάλιστα. Το εύχομαι. Όλα να είναι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησε ο Σύλλογος Φοιτητών ΣΕΦΑ Σπύρος Λούης με πλήθος φοιτητριών και φοιτητών να συσπυρώνονται και να κατακλείζουν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στην κεντρική πλατεία ΔΕ διατράνωσαν τα αιτήματά τους και φώναξαν συνθήματα κατά της απαξίωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και της εξίσωσης των 4 προπτυχιακών ετών σπουδών με μία σειρά σεμιναριακών μαθημάτων. Ας δούμε περισσότερα για το θέμα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Αντί να αναβαθμίσετε δημόσια παιδεία. Μπράβο ρε παιδί. Το σχέδιο θα πέσει στη φωτιά. Βουλή Αυγενάκη, άκουσε το καλά. Αυτό το νομοσχέδιο θα πέσει στη φωτιά. Δώσατε αξία σε ιδιωτικά πτυχία. Αντί να αναβαθμίσετε δημόσια παιδεία. Δώσατε αξία σε ιδιωτικά πτυχία. Διαμαρτυρία για την υποβάθμιση των πτυχίων τους πραγματοποίησαν οι φοιτητές του ΣΕΦΑ Κομωτινής. Προσπαθούμε να αποσυρθεί, να μην κατατεθεί βασικά το νομοσχέδιο. Το οποίο τι αφορά? Εξισώνει το πτυχίο ΤΕΦΑ 4 ετών ενός απόφοιτου ΤΕΦΑ με μια απλή βεβαίωση από ένα σεμινάριο, από οτιδήποτε ενός εκπαιδευτή, έτσι τους ονομάζουν. Θέλουμε να αποσυρθεί αυτό το πράγμα, να μην ψηφιστεί. 4 λοιπόν προπτυχιακά έτη φοίτησης. 4 έτη είναι ίσα με 2 σεμινάρια 2 μηνών. Σεμιναριακά μαθήματα, ναι. Αυτό είναι όντως τραγικό και γι' αυτό λοιπόν βγήκατε στους δρόμους. Έχουμε βγει στους δρόμους, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Δεν το περιμέναμε γιατί είναι και εορταστική η περίοδος. Φυσικά και ως γνωστόν οι φοιτητές φεύγουν. Παρ' όλα αυτά η Κομωτινή με εκπλήσει πάλι. Είμαστε μια γροθιά σε ό,τι και ας συμβεί τα τελευταία χρόνια. Είχε ξαναπροσπαθήσει να περάσει η κυβέρνηση κάτι τέτοιο πριν 3 χρόνια. Παρ' όλα αυτά ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ίδια κατάληξη και ότι θα κερδίσουμε. Γιατί είμαστε ενωμένοι. Και μάλιστα μια κατάσταση η οποία έρχεται ενώ τα πανεπιστήμια ήταν κλειστά για πάρα πολλούς μήνες, έτσι. Ειδικά στα ΤΕΦΑ υπήρχε και πολύ μεγάλη δυσκολία. Μας είχε αποσυντονίσει αυτό. Δυστυχώς το περάσανε μέσα σε μια περίοδο που ήμασταν στα σπίτια μας και δεν ξέραμε πώς αντιδράσουμε. Παρ' όλα αυτά, όλα τα ΤΕΦΑ, ό,τι και αν γίνει, είναι πάντα μια γροθιά. Βγαίνουν στους δρόμους, φωνάζουν και διεκδικούν. Και δεν θα το αφήνουμε αυτό να περάσει. Γι' αυτό και έχουμε βγει γιορτινές μέρες να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Με σταυρωμένα χέρια κανένας δεν θα μείνει. Με πάθος θα φωνάζουμε, το μέλλον μας ανοίγει. Με σταυρωμένα χέρια κανένας δεν θα μείνει. Με πάθος θα φωνάζουμε, το μέλλον μας ανοίγει. Βούλη Αυγενάκη, ακούστε το καλά. Αυτό το νομοσχέδιο θα πέσει στη φωτιά. Βούλη Αυγενάκη, ακούστε το καλά. Αυτό το νομοσχέδιο θα πέσει στη φωτιά. 2 λεωφορεία 15 θέσεων με επιπλέον 2 θέσεις για αμαξίδια αμαία, καθώς και εξοπλισμό φυσικοθεραπείας, ψυχοκινητικής αγωγής και αθλοπαιδίων, θα αποκτήσουν το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο νηπιαγωγείο Κομωτινής και το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Κομωτινής μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χρήστου Μέτιου, να εγκρίνει το αίτημα του Δήμου Κομωτινής και να εντάξει την προμήθειά τους ύψους 358.235 ευρώ στο ΕΣΠΕ της Περιφέρειας. Ας δούμε περισσότερα για το θέμα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. 2 λεωφορεία 15 θέσεων με επιπλέον 2 θέσεις για μαξίδια αμαία καθώς και εξοπλισμό φυσιοθεραπείας, ψυχοκινητικής αγωγής και αθλοπαιδιών θα αποκτήσουν το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο νηπιαγωγείο Κομωτινής και το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Κομωτινής μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου να εγκρίνει το αίτημα του Δήμου Κομωτινής και να εντάξει την προμήθειά τους ύψους 358.235 ευρώ στο ΕΣΠΕ της Περιφέρειας. Το ένα από τα 2 λεωφορεία καθώς και τα όργανα φυσικοθεραπείας θα διατεθούν για τις ανάγκες του ειδικού σχολείου, ενώ το δεύτερο λεωφορείο θα καλύψει τις ανάγκες του εργαστήριου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Κομωτινής. Με αφορμή αυτή, ο κύριος Μέτιος και δήμαρχος Κομωτινής κύριος Γιάννης Γκαράνης επισκέφτηκαν το ειδικό σχολείο της πόλης και ενημερώθηκαν για τις ανάγκες που αντιμετωπίζει από τη διευθύντρια του σχολείου, κυρία Θεοδόρα Τζελέπη.
You better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a little... Δημιουργικά ταλέντα. Είναι πολύ αξιόλογο το έργο που έχουν παράξει τα παιδιά. Βεβαίως. Σε συνεργασία με εμάς και κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Κεραμικά, γυαλικά, φυτά, πάρα πολλά. Μέχρι και κοσμήματα. Όλα χριστουγεννιάτικα. Η χαρά του παιδιού, λοιπόν. Ναι, ναι, προσπαθούμε λίγο έτσι να δώσουμε ένα τόνο χαρούμενο και για τα παιδιά και για εμάς. Και γιατί είναι ημέρες δύσκολες για όλους μας. Να είναι κάτι πιο όμορφο και πιο δημιουργικό. Μια πολύ ευχάριστη νότα, λοιπόν. Πόσα παιδιά συμμετείχαν σε όλη αυτή τη δράση για να δημιουργήσουν όλα αυτά τα στολίδια? Όλοι οι μαθητές μας, ο καθένας με τον τρόπο του. Άλλος να βάλει μια κορδελίτσα, άλλος να κάνει κάτι παραπάνω, άλλος το φυτό, όπου μπορεί ο καθένας και όπου έχει ταλέντο και κλίση. Φυσικά. Είναι μια δράση η οποία συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Ναι, κάθε χρόνο και συνήθως όλα τα ΑΕΚ της χώρας προσπαθούν και κάνουν, γιατί εκτός από το ότι κάνουμε τη δράση, βγαίνουμε και έξω και ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί το πάνε η ένταξη. Είναι μια βιωματική εμπειρία, λοιπόν, για αυτά τα παιδιά. Και η ένταξη μετά στην κοινωνία, η επικοινωνία με τον κόσμο και το να μπούμε κι εμείς και να σωματωθούμε μέσα στην πλατεία, μέσα στον κόσμο, τα τραγούδια, τα πάντα. Φυσικά. Υπάρχει κάποιος εθελοντικός σκοπός για αυτό, τα στολίδια αυτά πολλούνται για την εξυπηρέτηση κάποιων αναγκών? Βεβαίως, ό,τι χρήματα βγουν θα πάνε στο σχολείο πάλι για τα παιδιά μας. Και να τους κεράσουμε κάτι, παλιά τους πηγαίναμε και εκδρομές, αλλά τώρα λόγω κατάστασης δεν γίνεται, οπότε μένουμε στη θέση. Φαντάζομαι φέτος επιστρέψατε και στην πλατεία, διότι πέρυσι με τα υγειονομικά μέτρα ήταν λίγο πιο δύσκολο αυτό. Ακριβώς, και φέτος ήρθαμε εδώ πέρα, ανοίξαμε πάλι στο σπιτάκι, πάλι μέσα στον κόσμο, για να μπορέσουμε λίγο να βγούμε, αλλά με τις μάσκες και με τα μέτρα προφύλαξης λόγω της κατάστασης. Οι μέρες που θα βρίσκεστε εδώ πέρα? Θα είμαστε και το απόγευμα και αύριο το πρωί, το Σάββατο. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, καλές γιορτές. Ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής η τριήμερη διανομή προϊόντων προς τους ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος επιστηστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας ΤΕΒΑ από τον Δήμο Κομοτηνής, που είναι ο επικεφαλής εταίρος της κοινωνικής σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ας δούμε περισσότερα για το θέμα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Από την 3η 14 μέχρι και σήμερα 16 Δεκεμβρίου 1.800 ωφελούμενοι παρέλαβαν προϊόντα σε καθορισμένη ημέρα και ώρα κατόπιν ραντεβού. Επιπλέον σε 120 άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς επίσης και σε ηλικιωμένους, παραδόθηκαν τα προϊόντα κατοίκων. Οι ωφελούμενοι παρέλαβαν νοπό προϊόν, κοτόπουλο και μοσχάρι, πελτέ ντομάτας, κρυθαράκι, ρύζι, φασόλια, φακές, ρεβίθια, ακτινίδια, μήλα, λεμόνια, πορτοκάλια, γάλα μακράς διαρκείας, ζάχαρη, ζυμαρικά, μπισκότα, σαμπουάν, άνα, φρόλουτρο, υγρό πιάτων, υγρό σαπούνι χεριών, υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων, ενώ σε όλη τη διάρκεια διανομής των προϊόντων τηρήθηκαν και αυτήν τη φορά όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα από την πλευρά του Δήμου Κομοτηνής. Παρόν ήταν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων και Αλληλεγγύης Γιάννης Μουρτίδης, που συντόνισε τη διανομή των προϊόντων. Στην προετοιμασία και τη διανομή των αγαθών στο έργο των υπαλλήλων της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής, συνέδραμαν τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά, Δήμου Κομοτηνής και του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Τα νοπά προϊόντα που περισσεύουν λόγω της μη προσέλευσης δικαιούχων δίνονται στα πιστοποιημένα συσίτια του Δήμου Κομοτηνής και της Ιεράς Μητρόπολης, Μαρονίας και Κομοτηνής. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία για την πόλη μας.
σημείο αυτό θα δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Εσείς μπορείτε να μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά στο www.tvrodopi.gr. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.